Πέντε σε αυτό είναι κάτι. Γίνονται μια πολύ καλή. Πέφτε. Πω λίγο πίσω για το διάβολο που εξερεύνησε το σημαντικό. Ήταν να θανατώσει. Ενώ η ζωή και ο θάνατος, ο θάνατος και η ανάθεση είναι ο Χριστός. Και αυτό το δικαίωμα στο διάβολο πάει ο Θεός. Βέβαια. Παραχώρηση, η παραχώρηση. Η παραχώρηση. Διότι και να κάνει αυτό, πάλι είναι τίμω του Θεού. Βέβαια. Τ' άφησε γιατί τον πίστευε ότι είναι άνθρωπος. Δεν τον πίστευε ποτέ ο διάβολος ότι είναι Θεός. Πάντα του έλεγε υποθετικά ή έψιλον γιώτα. Ή Υιός ή του Θεού, βάλε σε αυτόν κάθε λόγο χάρη. Εάν είσαι, είσαι ή δεν είσαι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Αυτό το δίλημα σε κάνει σε στακίζει, καταλάβατε. Μπορεί να είσαι, μπορεί και να μην είσαι. Έκαμε ένα θαύμα, είναι Θεός. Έτρωγε και πεινούσε, και έτρωγε, είναι άνθρωπο. Μπερδευόταν, μια στο καθί και μια στο πέταλο, μια εδώ και μια εκεί. Στο τέλος, μετά από 3 χρόνια, το πίστεψε ο διάβολος και είπε, κατέληξε, το κατάλαβα, είναι σκέτος άνθρωπος. Δεν είναι Θεός. Το κατάλαβε ο διάβολος με την μεγάλη του ξυπνάδα. Γι' αυτό τους υποχρέωσε, τους εξανάγκασε να το σταυρώσουν. Γιατί εάν καταλάβουν πως είναι Θεός, δεν τους συνέφερε με τίποτα να σταυρωθεί, γιατί θα πήγαινε στον άδεια, θα τα είχε χαλάσει όλα. Το οποίο και έγινε. Γι' αυτό οι δαίμονες λέγουν στη Βουλή των Δαιμών όταν κάνουν σύναξη, πως κάνουν και οι άνθρωποι και κάνουν στις βουλές και λένε και τι λένε. Έχουν και τα δαιμόνια τη δική τους βουλή και εκεί να δείτε τι λένε. Και πάντα λέγουν την αλήθεια, ότι ποτέ δεν λένε ότι μας ξεγέλασε ο Χριστός. Αλλά ξεγελαστήκαμε μόνοι μας. Έχει διαφορά το πράγμα, δεν είναι. Γιατί όταν λέμε σε ξεγέλασε, είναι πως είμαι πονηρός. Φυσικά είσαι πονηρός. Αφού είσαι πονηρός, εντάξει, Θεός είσαι. Είσαι πιο δυνατός από μένα, άρα είσαι και πιο πονηρός από μένα. Όχι. Ο Θεός δεν είναι καθόλου πονηρός. Είναι μόνο αγαθός. Και έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να ξεγελαστεί, όχι να τον ξεγελάσει. Το οποίο και έγινε. Γι' αυτό πήρε μορφή ανθρώπου, έζησε ως άνθρωπος, έκανε όλα τα ανθρώπινα πλήν της αμαρτίας, έπαθε, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε. Τακτοποιήθηκαν όλα. Ως Θεός τακτοποιήθηκαν όλα. Η ανθρωπότητα ήταν το δόλωμα που ξεγελάστηκε ο διάβολος. Αλλά ο Χριστός δεν φόρησε σώμα για να ξεγελάσει τον διάβολο. Γιατί και αυτό είναι πονηρό, έτσι δεν είναι. Αλλά για να σώσει τον άνθρωπο, γιατί τον αγάπησε. Δεν θα ξεχάσουμε κανένας μας ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού και το πιο αγαπημένο. Πρώτα ο άνθρωπος, μετά ο άγγελος. Η διαφορά μας είναι ότι οι άγγελοι έγιναν κατευθείαν τελεί, αναμάρτητοι, απαθέστατοι, ζουν συνεχώς κοντά στον Θεό, ενώ ο άνθρωπος έγινε, έπεσε, ξανάπεσε, ζηκώθηκε, ξανάπεσε. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ο Θεός, για λόγους που ο Θεός μόνος του γνωρίζει, έκανε τον άνθρωπο τελευταίο δημιούργημα και το καλύτερο και το πιο αγαπημένο. Γι' αυτό και όταν σαρκώθηκε έγινε άνθρωπος και όχι άγγελος. Πήρε μορφή ανθρώπου, όχι μορφή αγγέλου. Και τώρα έχουμε έναν Χριστό με μορφή ανθρώπου. Με 2 μάτια, με 1 μύτη. Τα πάντα όλα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Και θα μείνει εις αιώνας αιώνων με μορφή ανθρώπου. Το σώμα που πήρε το ίδιο σώμα και μάλιστα με τρυπημένα τα χεράκια και τα ποδράκια και την πλευρά του λογευθήσαν. Είναι στα χέρια του διαμπερές, πέρα για πέρα, καταλαβαίνετε, είναι τρύπα, πέρα για πέρα. Δεν είναι όπως χειρουργηθήκε κανείς και μετά έκλεισε πληγή και υπάρχει ουλή, όχι, είναι πέρα για πέρα τρυπημένο το χέρι. Αυτή η τύπη των ύλων, χειρών και ποδών και της λογευθήσης πλευράς θα τα έχει ο Χριστός εις αιώνας αιώνων. Τα υπόλοιπα, οι πληγές και τα λοιπά εξαφανίστηκαν. Οι τύποι των ύλων παραμένουν. Γιατί παραμένουν οι τύποι των ύλων, ξέρετε γιατί? Πρώτο, για να μην ξεχάσουμε ότι ο Χριστός έπαθε για μας και τώρα και εμείς αν σωθούμε, από αυτόν θα οφείλεται αυτό. Αλλά και για ένα δεύτερο λόγο.
διότι ο διάβολος μπορεί να εμφανιστεί και ως Χριστός. Και αρκετές φορές στον κόσμο πήρε τη μορφή του Χριστού. Πολλές μορφές Χριστού. Και ξεγέλασε πολλούς που νομίζαν που φτάσαν σε μεγάλα μέτρα και είναι άξιοι να δουν και Χριστό και Παναγία. Και χάσαν τα μυαλά, χάσαν που λέμε και τα αυγά και τα πισκάλια και πάθαν τη ζημιά. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ο διάβολος τη μορφή των τύπων των ύλων του εσταυρωμένου και αναθάντος Χριστού. Κάποτε σε ένα σκητή εμφανίστηκε και ο διάβολος με μορφή Χριστού ως βασιλές της δόξης και φορούσε και γάτια. Γάτια είναι μόνο πάπας φορά. Γάτια. Τι πάνω στο γάτια, τι είναι αυτό το πράγμα. Ήταν και χειμώνας, φορούσε και πόδι με μικρή. Για να μειώνονται και τα πόδια. Καταλάβατε. Δηλαδή κάνει κάτι βλακίες. Μόνο και μόνο προκειμένου για να ξεγελάσει. Ποιο να ξεγελάσει. Ναι, δεν μπορεί να πάρει την μορφή του αναστημένου και σταυρωμένου Χριστού. Δεν μπορεί έστω και σαν φάρσα να το κάνει, να πάρει τύπο στον ύλο. Ποτέ. Επομένως, όταν θα δούμε σταυρωμένο ή θα πιστεύουμε στον σταυρωμένο, είναι όλος ο Χριστός μέσα μας. Είναι το μόνο αυθεντικό σημάδι, 100% που είναι πέρα για πέρα αληθινό, με κλειστά τα μάτια που λέμε. Όλα τα άλλα ας βάλουμε ερωτηματικό, μήπως και γίνει και καμιά ζημιά, μήπως. Και έτσι η τύπη των ύλων και η σταυρωμένη αγάπη, ο Χριστός μας σαν σταυρωμένος, είναι τα πιο αυθεντικά σημάδια που μας αποδεικνύουν ότι αυτό που βλέπουμε και νιώθουμε είναι ο Χριστός, δεν είναι κάποιος εχθρός. Εκεί που βλέπουμε τον Άγιο Πέτρο στην άκρη, στην Γενιάδα, στη Μεγάλη. Αυτό ζει 40 χρόνια στην κορυφή του Άφωνα, κάπου τον 7ο αιώνα, πολύ πριν από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Είναι ο πρώτος ερημίτης του Αγίου Όρους. Τον έστειλε η Παναγία μας εκεί. Και η Παναγία μας τον έτρεφε με ουράνιο άρθρο. Μια φορά εμφανίστηκε ένας διάβολος στον Άγιο Πέτρο με μορφή Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φοβερό. Και του λέγει του Αγίου Πέτρου, με έστειλε ο Χριστός να σου αποκαλύψω ότι φτάνει τόσα χρόνια που δουλεύεις εδώ πέρα για την ψυχή σου στο βουνό αυτό, να πας να κηρύξεις τον κόσμο, να σώσεις άλλες ψυχές. Αυτό το είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εντός παρενθέσεως. Ο Άγιος Πέτρος βέβαια από τόση ταπείνωση και αυτομιμησία που είχε, ταπείνεσε τόσο πολύ απλά και φυσικά. Λέει, δεν γνωρίζω ποιος είσαι, λέει, και τι μου λες, αλλά τ' άκουσα αυτά που μου πες. Αλλά μένα, λέει, η Παναγία με έφερε εδώ. Και αν η ίδια η Παναγία δεν μου πει, εγώ δεν πηγαίνω πουθενά. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει αυτά τα λόγια, ήδη ο διάβολος είχε γίνει άφαντος. Στο άκουσμα της λέξης Παναγία έγινε άφαντος. Και κατάλαβα ο Άγιος Πέτρος, πω, λέει, τι δύναμη έχει και αυτό το όνομα. Έχει και το όνομα Ιησούς Χριστός, αλλά και το όνομα της Παναγίας έχει όμως εξίσου τη δεύτερη δύναμη. Οπότε επισυνάπτουμε από τις εμπειρίες των πατέρων, καταλάβατε. Επισυνάπτουμε μετά την ανάπαυση φύγει και το όνομα της Παναγίας. Παναγία Θεατόκε, σώσουμε. Ή υπεραγία Θεατόκε, σώσουμε. Ως μητέρα Χριστού έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτά. Να μην σας χωράσω περισσότερο, γιατί μερικοί θέλουν να ψηλωστούν επάνω, βλέπω. Είμαστε λίγο αρκετοί.